Φεστιβάλ Μικρασιατικών Γεύσεων θα πραγματοποιηθεί 15, 16 και 17 Ιουλίου στη Νέα Αρτάκη της Εύβοιας. Μια χρονιά πολύ σημαντική για τη Μικρασία και τους Μικρασιάτες που ζουν στην περιοχή με τα 100 χρόνια μνήμης. Όπως δηλώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Αρτακινών Κιζικινών, Σμαρόψα Θέρη Μιμίκου, η Μικρά Ασία δεν θέλει μνημόσυνα αλλά φωνή και χαίρεται που έπειτα από 2 χρόνια χωρίς εκδηλώσεις λόγω κορονοϊού θα συγκεντρωθούν Μικρασιάτες και από άλλες περιοχές για να γιορτάσουν και να τιμήσουν. Τα έσοδα θα διαδεθούν για το Λαογραφικό Μουσείο Νέας Αρτάκης. Λοιπόν, το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή 15, Σάββατο 16, Κυριακή 17 Ιουλίου, ο Σύλλογος για δεύτερη φορά οργανώνει το Φεστιβάλ Μικρασιάτικων Γεύσεων. Είχε γίνει πάλι το 2019, το πρώτο Φεστιβάλ Μικρασιάτικων Γεύσεων, αλλά 2021 δυστυχώς δεν έγινε λόγω της πανδημίας. Φέτος λοιπόν είναι μια σημαντική χρονιά για όλους τους Μικρασιάτες, μια και είναι η επέτειος των 100 χρόνων της Μικρασίας. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό που θα μαζευτούμε πάλι όλοι μαζί από όλη την Ελλάδα, διάφοροι Μικρασιάτες, αλλά και εδώ γύρω από την περιοχή, να δείξουμε πάλι και να αναδείξουμε τον πολιτισμό, την κουλτούρα μας και τη γαστρονομία μας. Ποιοι συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή? Βασικά συμμετέχει ο σύλλογός μας με 60 εθελοντές, μέλη και φίλους του Συλλόγου, συμμετέχει όλοι οι σύλλογοι πολιτιστικοί της Αρτάκης, δηλαδή το πολιτιστικό εργαστήρι Παναγία Φανερωμένη, η Παντάνασα και η Αναπάλη. Όμως συμμετέχει και η Ένωση Μικρασιατών Θήβας και η Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθρέας. Πιστεύετε θα είναι η συμμετοχή μεγάλη των ανθρώπων που θα έρθουν εδώ να παρευρεθούν? Εάν το δούμε τι είχε γίνει το 2019, που από μια πρόχειρη καταμέτρηση που είχαμε τότε είχαμε 10.000 κόσμο, ευελπιστούμε ότι φέτος, το 2022, επειδή και ο κόσμος 2 χρόνια δεν μπορούσε να συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις, ότι η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Πώς ξεκίνησε να πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση, με ποιο την πρωτοβουλία? Η πρωτοβουλία ήταν δική μου ως πρόεδρος που την έφερα στο Διοικητικό Συμβούλιο και την αγκάλιασαν όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί ήθελα να γίνει κάτι στον τόπο μας, να αναδειχθεί Αρτάκη και κυρίως η κουλτούρα και η γαστρονομία μας. Ο Σύλλογος διατηρεί, λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Αρτάκης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο σκοπός του Συλλόγου και το χρέος μας είναι να αναδείξουμε ακριβώς την ταυτότητά μας. Και κύριε, μεγάλο σημαντικό ρόλο στην ταυτότητα ήταν και η γαστρονομία μας, όπου πρέπει αυτή να τη διαδώσουμε και να τη πάρουν και η νέα γενιά, να μην ξεχαστούν δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Οι κουζίνες της γιαγιάς μας, των μανάδων μας, με τα υλικά που είχαν τα ευτελή και έφτιαχναν αριστουργήματα, αυτό πρέπει να διατηρηθεί και να μαθευτεί και να γίνει γνωστό παντού. Αυτό που ήθελα εγώ να πω και κυρίως για τη Μικρασία είναι ότι δεν χρειάζεται μνημόσυνα. Η Μικρασία χρειάζεται φωνή, πολύ δυνατή φωνή, για να ακουστεί παντού η ιστορία και ο πολιτισμός της. Πώς νιώθετε που μετά από 2 χρόνια που δεν έχει γίνει η εκδήλωση αυτή, πραγματοποιείται και πάλι και μπορείτε να βρεθείτε και με άλλους Μικρασιάτες ανά τη χώρα? Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε επιτέλους να το παρουσιάσουμε φέτος. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι συμμετέχουν 3 προσωπικότητες της γαστρονομίας. Την Παρασκευή η κυρία Μαρία Λόη, η οποία μας κάνει την πολύ μεγάλη τιμή να έρθει από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, γιατί ζει στη Νέα Υόρκη και εκεί διατηρεί εστιατόριο, να παρουσιάσει μαζί με εμάς τις συνταγές μας. Το Σάββατο ο κύριος Ηλίας Μαμαλάκης, μια προσωπικότητα που σε όλους είναι γνωστή, τι έχει συνεισφέρει στη γαστρονομία της Ελλάδος, και την Κυριακή ο πολύ αγαπητός μας Ανδρέας Λαγός, ο οποίος και αυτός είναι λάτρης της αυθεντικότητας και της ελληνικής τοπικής κουζίνας.